Κύριε Παπάζογλου, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Καλημέρα, να είστε καλά και καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Έχουμε τον Γιαμάλ από τη μία περίπτωση και τον 28χρονο υποψήφιο πρωθυπουργό Μπαρντελά, έτσι. Οπότε εμείς όλοι έχουμε βγει πλέον στη σύνταξη προ καιρού, από ό,τι καταλαβαίνω. Σωστό. Όπως ακριβώς τα λέτε. Κύριε Παπάζογλου, ποια είναι τα νέα δεδομένα μετά την ανατροπή της Κυριακής και τι βλέπετε αυτή τη στιγμή ως πιθανότερο σενάριο στη Γαλλία? Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να δούμε εμείς που ενδιαφερόμαστε από την ευρωπαϊκή σκοπιά είναι να επέλθει μια σταθερή κυβέρνηση. Αυτό πώς θα συμβεί? Αυτή τη στιγμή πλειοψηφία εδρών δεν υπάρχει για μία από τις τρεις τουλάχιστον βασικές παρατάξεις. Το αν υπάρξουν συνεργασίες, αυτό πρέπει να το δούμε. Αυτό το οποίο λοιπόν μπορεί να γίνει είναι αναλόγως με τις διαβουλεύσεις που θα υπάρξουν μεταξύ των παρατάξεων να δημιουργηθεί. Ξέρετε, το ζήτημα δεν είναι να βρουν απλώς το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Το ζήτημα είναι να υπάρξει μια προγραμματική σύγκληση ώστε όποια κυβέρνηση και αν αναδείξει το Κοινοβούλιο αυτή να μπορεί πράγματι να ασκήσει πολιτικές. Γιατί αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι ακόμη και το Λαϊκό Μέτωπο έτσι συγκροτήθηκε εσπεσμένα μέσα από διαδικασίες να κερδίσουμε έτσι ό,τι καλύτερο μπορούμε στις βουλευτικές εκλογές. Ακόμα και η συγκυριακή, αν θέλετε, συνεννόηση που υπήρξε μεταξύ της παράταξης του Μακρόν και της αριστεράς, και αυτή ήταν σε μια πολύ συγκεκριμένη συγκυρία προκειμένου να ανασχεθεί η δύναμη της άκρας δεξιάς. Οπότε θέλω να πω ότι δεν έχουμε προγραμματικές συγκλήσεις. Έχουμε μια τριχοτόμηση στο κομματικό σύστημα. Έχουμε εξαιρετικά υψηλή πόλωση και με τοπική αντιπαράθεση μεταξύ των τριών πόλων. Ο Μακρόν, η αριστερά, η άκρα δεξιά. Αυτό το οποίο λοιπόν εγώ δεν βλέπω είναι ότι όποια κυβέρνηση και αν προκύψει, ότι θα μπορεί να έχει ένα σταθερό προγραμματικό πλαίσιο, ώστε στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές, θυμίζω ότι είναι το 27, να αντιμετωπιστούν τα πολλά και μείζωνο σημασίας έτσι ζητήματα τα οποία υπονομεύουν την ευημερία των Γάλλων και την προοπτική τη βιωσιμότητα του κράτους. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ακόμα δεν έχει κριθεί αν το περίφημο πείραμα της Ενωμένης Αριστεράς πέτυχε, ότι θα κριθεί ακριβώς την ικανότητά της να παρουσιάσει μια σταθερή κυβερνητική πρόταση. Κοιτάξτε, πέτυχε το σκοπό να αναδειχθεί πρώτη η δύναμη σε έδρες τουλάχιστον. Αλλά ας μην έχουμε αυταπάτες. Ο χώρος της αριστεράς και του αριστεράς στην Γαλλία είναι εξαιρετικά κατακαιρματισμένος. Σας θυμίζω ότι ακόμα και το άλλοτε κρατεό Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας υπέφερε από διαρκείς έτσι συγκρούσεις στο εσωτερικό του μεταξύ υποψηφίων έτσι προέδρων, μεταξύ κορυφαίων στελεχών κτλ. Και γι' αυτό άλλωστε οδηγήθηκε και στην εκλογική παρακμή. Τώρα βεβαίως είναι το μόνο από τα παλαιά κόμματα έτσι, το οποίο έχει κατά κάποιο τρόπο αναστηθεί. Αλλά και εκεί βλέπουμε πολλά προβλήματα. Έπειτα έχεις προφανώς τον Μελανσόν, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έχει θέσεις που βρίσκονται, είναι οριακά αντισυστημικές σε πάρα πολλά θέματα, είτε έχει να κάνει με τις διεθνείς σχέσεις της Γαλλίας, με ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, με άλλα ζητήματα για το κράτος δικαίου. Και βεβαίως έχει συγκρουστεί και πάρα πολύ έτσι, με τον Μακρόν και τις πολιτικές που προσπάθησε εκείνος. Και από την άλλη έχει μετά ένα πράσινο κόμμα το οποίο έχει μια δική του ατζέντα. Δεν θα είναι εύκολο. Κύριε καθηγητά, αυτό το οποίο... Ναι, παρακαλώ. Αναρωτιέμαι, η Γαλλία σίγουρα δεν αντέχει οικονομικά. Γιατί είναι δεδομένο αυτό, είναι υπό επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα υπερβολικά ελλείμματα, οι αγορές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ούτω καθεξής. Αντέχει, πολιτικά επίσης δεν αντέχει. Κοινωνικά αντέχει, γιατί αν έχουμε δει ογκώδεις διαδηλώσεις στον ευρωπαϊκό χώρο τα τελευταία χρόνια, αυτές έχουν γίνει στη Γαλλία, είτε με τα κίτρινα γυλαίκα, είτε με το συνταξιοδοτικό, είτε με το μεταναστευτικό. Γενικά και τα συνδικάτα είναι πανίσχυρα στη Γαλλία, το ξέρουμε καλά αυτό, όσο πουθενά άλλου στην Ευρώπη. Κοινωνικά αντέχει η Γαλλία να μην έρθει σε αυτό που είπε ο Μακρόν, δεν ξέρω αν το είπε ή το πέταξε απλώς στον αέρα, σε εμφύλια διαμάχη? Κάνετε μια πολύ ορθή διαπίστωση και βλέπουμε ότι τα τελευταία περίπου 10 χρόνια βρίσκεται σε όλη αυτή την αναταραχή η Γαλλία. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, πάρα πολλά αιτήματα από κοινωνικές ομάδες τα οποία δεν βρίσκουν ανταπόκριση και κυρίως τα κόμματα δεν μπορούν να μετασχηματίσουν αυτά τα αιτήματα σε ένα ενιαίο πρόγραμμα και γι' αυτό βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι οι δύο εκδοχές του πράγματος είναι είτε ότι εν πάση περιπτώσει θα δουν κατάματα
όλες οι κομματικές δυνάμεις ότι η οδός της πόλωσης, της καταμέτωπων αντιπαράθεσης δεν οδηγεί κάπου. Πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί μία μέση οδός. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έτσι, έγινε προεκλογικά ολόκληρη συζήτηση το αν πρέπει να είναι 64 τα έτη συνταξιοδότηση ή 60 κτλ. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει και εκεί να βρεθεί με μία μέση οδός. Δεν μπορεί να γίνει εμφύλιος για ένα τέτοιο ζήτημα. Αναφερθήκατε και στο δημοσιονομικό έλλειμμα, το υψηλό 5,5% της Γαλλίας. Έχει ένα πάρα πολύ υψηλό δείκτη χρέους ως προς το ΑΕΠ. Και βλέπετε 112% ότι τρέχουν οι εξελίξεις. Του ΑΕΠ και ανεβαίνει. Πάει να μας φτάσει κάπου η Γαλλία. Βέβαια. Και ξέρετε, οι Γάλλοι μπορεί όλα αυτά τα πράγματα να τα κάνουν με τον δικό τους τρόπο, αλλά μας αφορούν όλους στην Ευρώπη. Γιατί η Γαλλία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, η οποία θέλουμε να είναι σταθερή για το καλό της Ευρώπης, του συνόλου της Ευρώπης έτσι ολόκληρης. Και από την άλλη πλευρά, εάν τυχόν είχαμε την εκδοχή όπου η ακροδεξιά θα συμμετείχε στα διακυβερνητικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευτυχώς αυτό το αποφύγαμε. Εάν όμως οικονομικά εκτροχιαστεί η Γαλλία, τα προβλήματα θα είναι για όλους εμάς πάρα πολύ σημαντικά. Οπότε θέλω να πω και η ευρωπαϊκή πίεση, προφανώς δεν μπορούμε να παρέμβουμε στα εσωτερικά τους, έτσι, αλλά πρέπει να γίνει αντιληπτή. Δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι βρίσκεται σε ένα διαρκή μετασχηματισμό το κομματικό σύστημα. Είδατε ότι ο ίδιος ο Μακρόν ήταν ένας φορέας αλλαγής. Ούτε και αυτός φαίνεται ότι οδηγεί σε μια σταθερότητα στο κομματικό σύστημα. Το δεδομένο είναι ότι το 27 θα μας τελειώσει ο Μακρόν από θεσμικής απόψης, δεν έχει δικαίωμα νέας θητείας. Οπότε στο διάστημα αυτό, παράλληλα με την κυβέρνηση, τις δημόσιες πολιτικές κτλ., οι Γάλλοι θα πρέπει να δουν κατάματα ότι τι περιμένουν εν πάση περιπτώσει από την επόμενη προεδρία από το 27 και έπειτα. Έτσι, και αυτό δεν μπορεί να περιμένουν πάλι μέχρι το 27 για να το βρουν. Πρέπει εντωμεταξύ να μεσολαβήσουν πάρα πολλές και πολιτικές εξελίξεις και πολύ σημαντικές εξελίξεις σε επίπεδο δημοσίων πολιτικών. Τελικά, κύριε Παπάζογλου, το ρίσκο του βγήκε ή δεν του βγήκε του Μακρόν, γιατί υπήρξαν πάρα πολλές αναγνώσεις επ' αυτού, και ποιο ήταν και το μεγάλο λάθος το οποίο πλήρωσε και πληρώνει συνολικά η Γαλλία αυτή τη στιγμή? Ωραία. Κοιτάξτε, ο Μακρόν δεν έχασε κάποια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, γιατί απλώς δεν την είχε, έτσι. Οπότε αυτό ήταν ένα βασικό δεδομένο. Από την άλλη, πέτυχε να εκτονωθεί όλη αυτή η μεγάλη δυσαρέσκεια, η οποία διαπιστώθηκε και στις κάλπες για τις ευρωεκλογές, με τις βουλευτικές. Βεβαίως είναι ένα ζήτημα το οποίο, ξέρετε, παίζουμε με θεσμικά χαρτιά, τα οποία μπορούν τελικά να γυρίσουν εναντίον μας. Βεβαίως το αποτέλεσμα, αν και τον εμφανίζει αποδυναμωμένο, έτσι ως δεύτερη δύναμη στην πραγματικότητα, παρόλα αυτά του δίνει χρόνο. Χρόνο για να παραμείνει στην Προεδρία. Δεν υπάρχει αυτή η έντονη, τέλος πάντων, δυσαρμονία με το εκλογικό σώμα, οπότε μπορεί να παραμείνει στα καθήκοντά του. Από την άλλη, είναι εξαιρετικά αβέβαιο να δούμε ποια είναι η κυβέρνηση η οποία θα συγκροτηθεί. Είναι λοιπόν εξαιρετικά αβέβαιο αν θα μπορέσει να συνεννοηθεί με αυτή την κυβέρνηση. Είναι αυτός ο όρος, ο περίφημος συμβίωση ή συγκατοίκηση που αναφέρουμε. Είναι λίγο περίεργο, γιατί δεν το ζούμε εμείς σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα όπως της Ελλάδας ή της Γερμανίας, για παράδειγμα. Οπότε θα πρέπει να δούμε αν αυτές οι δύο κεφαλές της εκτελεστικής εξουσίας, πρόεδρος και πρωθυπουργός, θα καταφέρουν εν πάση περιπτώσει να συγχρονιστούν τουλάχιστον για τα μείζωνα. Πάντως, εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο θα προσπαθήσει ο Μακρόν είναι να αφήσει κάποια παρακαταθήκη. Βάλετε αυτή τη στιγμή πανταχώθεν, ακόμα και από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Έτσι είδαμε και τα δημοσιεύματα στο Πολίτικο κτλ. Και νομίζω ότι αν κάτι μπορεί να αφήσει, είναι μια παρακαταθήκη ότι τέλος πάντων συνεννοήθηκε με τις υπόλοιπες κομματικές δυνάμεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα στη Γαλλία και με αυτή θα πρέπει να συνεχίσει, και όχι με ένα είδος νέου Ναπολέοντος, έτσι, όπου εγώ ξέρω ποια είναι η σωστή πολιτική. Εγώ κρατάω εγώ, Λουδοβίκο. Το οποίο το είδαμε σε πάρα πολλές εκδοχές τα τελευταία 5 χρόνια. Κύριε Παπάζογλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Καλή συνέχεια.